Αλληλεγγύη ήταν το κύριο μήνυμα του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ιρλανδία από την ανάληψη των καθηκόντων του. Είπε ότι η Ευρώπη θα στηρίζει πάντα την Ιρλανδία στο ζήτημα του Brexit. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 9 μήνες, το ζήτημα εξακολουθεί να ταλανίζει την Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κύριο πρόβλημα είναι το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που αποτρέπει τη δημιουργία σκληρών συνόρων μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι ένα ζωτικό ζήτημα για την αλληλεγγύη και την ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μετά από πολλήωρες διαπραγματεύσεις σχετικά με την αλληλεγγύη ή κάποια πολύ γνωστά πρωτόκολλα θα τηρηθούν. Για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, δεν θα σας απογοητεύσουμε ποτέ. Αλλά η αλληλεγγύη δεν ήταν το μόνο μήνυμα, καθώς οι διαφωνίες παραμένουν. Η Ιρλανδία είναι μία από τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρνούνται να υπογράψουν έναν ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο της τάξης του 15%. Μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει 130 χώρες στο πλαίσιο συμφωνίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο Γάλλος πρόεδρος ελπίζει ότι οι Ιρλανδοί θα αλλάξουν τελικά γνώμη. Η κατάσταση τώρα είναι διαφορετική. Ο κόσμος μετά τον κορονοϊό είναι καινούριος. Οπότε η κατάσταση πιθανότατα θα απαιτήσει κάποια βαθιά αλλαγή στο κλασικό επιχειρηματικό μας μοντέλο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά δεν πιέζω τον Πρωθυπουργό σας. Δουλεύω μαζί του. Όλα αυτά τα χρόνια η Ιρλανδία έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο το γεγονός ότι έχει χαμηλώσει συντελεστή φορολογία σε εταιριών 12,5%, προσελκύοντας εταιρείες όπως η Google, η Apple και η Facebook. Αλλά το 1/3 του εργατικού δυναμικού της χώρας απασχολείται σε πολυεθνικές και το να τους πείσει να συμφωνήσουν μπορεί να είναι πιο δύσκολο από όσο νομίζει ο Μακρόν.